Ζούσε, λέει, στο Άγιον Όρος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ως καλόγερος ή και απλός καλόγερος με το διακόνημά του με όλα. Και κάποια στιγμή, σκεφτόμενος έξω τον κόσμο τι τραβάει με τους Τούρκους που χάνονται χριστιανοί και χριστιανοί και γίνονται μουσουλμάνοι, και διαβάζοντας κάτι στον Απόστολο Παύλο, μη δεις, λέει, το εαυτού ζητήτο. Κανένας να μην ζητάει, λέει, αυτό που είναι για τον εαυτό του μόνον, αλλά και το του εταίρου έκαστος. Ο καθένας, λέει, να ζητάει και για τον άλλον τη σωτηρία και για τον άλλον το Θεό, και όχι μόνο να ζητάει, λέει, για τον εαυτό του. Και όταν το είδε αυτό, συγκινήθηκε τόσο πολύ που είπε, «Φεύγω, γέροντα», είπε στον ηγούμενο, «θα πάω στον Πατριάρχη, θα πάρω την ευχούλα του και θα γυρίσω όλη τη Ρωμιοσύνη να κηρύξω την πίστη και την πατρίδα, για να μην χάνονται», λέει, «τζάμπα οι χριστιανοί, να μην εξισλαμίζονται χωριά ολόκληρα». Και βγήκε και περπάτησε, κήρυξε, και στο τέλος, μαρτύρησε για τον συνάνθρωπο. Ναι, ρε, εσείς, τέτοιοι ήταν οι Άγιοι και οι ήρωες αυτού του τόπου. Έτσι ήταν να ζητάει ο ένας τη σωτηρία του άλλου και όχι τον εαυτούλη μας, και δεν πειράζει. Και θυμήθηκα αυτό που λέει ο Θεός, μόνος του κανένας δεν πάει στον παράδεισο. Πρέπει να νοιάζεται να πάει με όλους μαζί. Άιτε, το όλοι μαζί.